Κύριε Δασκαλάκη, το βασικό ερώτημα είναι με δύο λέξεις. Τι, τρεις λέξεις. Τι θα γίνει. Το τι θα γίνει εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι ένα σταυρόλεξο για ισχυρούς, για δυνατούς λίτες. Ωστόσο, μπορούμε να συζητήσουμε για να ξέρουμε περίπου τι γίνεται με βάση τα νούμερα που είπε ο συνομιλητής μας, ο κύριος Βαμιαδάκης. Δεν νομίζω ότι θα είναι 400.000. Έχουμε υπολογίσει πρόχειρα, δικοί μας υπολογισμοί στην ομάδα μας, ότι θα έρθουν από 1-2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κρήτη. Που σημαίνει ότι είναι το 1/5 αυτών που θα έρθουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλά, βέβαια υπάρχουν και κρατήσεις όμως ζήτημα, που βλέπουν οι άνθρωποι του τουρισμού. Ας υποθέσουμε ότι θα είναι 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν, το 1 εκατομμύριο. Θεωρητικά είναι τα νούμερα, δεν βεβαίως έχουμε κάνει καμία μέτρηση με βάση αυτά που ο κ. Μπαμιαδάκης είπε. Το 500-600.000 υποτίθεται ότι είναι η κατώτατη τιμή. Ναι. Εγώ λοιπόν, μέτρο υπολογισμού, βάζω το 1-2,5 εκατομμύριο, ξέρω, από 1-2 εκατομμύρια. Από αυτούς λένε και έχουν υπολογίσει και ακούγεται όλο και πιο συχνά στις ιατρικές συζητήσεις ότι ένας στους 1000 μπορεί να είναι ασυμπτωματικός φορέας ή να έχει μια προσυμπτωματική λίμωξη. Αυτό αυτόματα σου δίνει το μέγεθος του κινδύνου το οποίο έχεις να αντιμετωπίσεις. Και με βάση αυτός δηλαδή που δεν θα εντοπιστεί. Μπράβο. Άρα λοιπόν θα μας έρθουν στα 2 εκατομμύρια 280 με 300 άτομα που θα έχουν τον ιό. Δηλαδή στο 1,5-2 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι η σεζόν θα μπορούσε να κλείσει με 200-300 θετικούς μόνο για την Κρήτη. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι. Αυτοί λοιπόν θα χρειαστούν περίπου 100 κρεβάτια το μήνα σε δημόσια νοσοκομεία. Που σημαίνει έτσι, 100 κρεβάτια το μήνα σε 5 νοσοκομεία είναι από 20 κρεβάτια. Είναι τίποτα, αμεληταίο. Και θα χρειαστούν περίπου 33 κρεβάτια ΜΕΘ μονάδων το μήνα για να καλύψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα εσείς, για να το κατανοήσουν οι τηλεθεατές, με αυτά τα αριθμητικά δεδομένα η Κρήτη μπορεί να διαχειριστεί. Ακριβώς αυτό. Άρα δεν ανησυχείτε, γιατί προσέξτε, για να μην τρομάξουν οι τηλεθεατές, 200 με 300 θετικοί δεν είναι ένας αριθμός που τρομάζει, αν λάβουμε υπόψη ότι θα είναι 1 με 1,5 εκατομμύριο τουρίστες. Είναι περίπου τα ατυχήματα που συμβαίνουν κάθε χρόνο στην Κρήτη. Αυτό σαν πληροφορία είναι μια ενθαρρυντική πληροφορία για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν έστω μια υποτυπώδη αξιολόγηση κινδύνου. Τώρα που ξεκινάει ένας τουρίστας, συμπληρώνει μια φόρμα εκεί στην πατρίδα του, ο Γάλλος τουρίστας, η οποία έχει κάπου 30 ερωτήσεις. Αυτές τις 30 ερωτήσεις τις υποβάλλει, γιατί αλλιώς δεν έχει το δικαίωμα να μπει στη χώρα μας. Άρα, αν δεν συμπληρωθεί αυτή η φόρμα, δεν μπορεί μέσα να μπει στο αεροσκάφος. Δεν μπαίνεις μέσα στο αεροσκάφος, χωρίς αυτή τη φόρμα. Ταυτόχρονα παίρνει ένα μπάρκο το ίδιος. Είναι μια εχνηλάτηση, προεχνηλάτηση. Σας λέω τι κατάλαβα. Ναι. Τι καταλαβαίνω από αυτά που θα γίνουν. Από εκεί και πέρα, όταν θα φτάσει στη χώρα μας, κάνει δεύτερη φόρμα. Και εκεί, ακριβώς την ώρα που θα φτάσει με το αεροπλάνο, με το πλοίο κτλ., ήδη έχουν επεξεργαστεί τα στοιχεία του αεροπλάνου και με βάση κάποιες μαθηματικές, όπως καταλαβαίνω πάλι, σας λέω, γιατί δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αλλιώς, επιλέγουμε κάποιους από αυτούς, το 15%, που από τις απαντήσεις τους έχουν κριτήρια να τους ελέγξουμε. Θα το πούμε πολύ απλά. Με βάση αυτά που είπε ο κύριος Χαρδαλιάς, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα γίνονται ημερησίως 879 τεστ, 879 έλεγχοι, και στο αντίστοιχο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων θα γίνονται 275. Και εδώ δημιουργείται το εύλογο ερώτημα. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός τα 879 για το Ηράκλειο και τα 275 για τα Χανιά, και μέχρι να πάρουν το αποτέλεσμα αυτοί που θα ελέγχονται, τι πρέπει να κάνουν, γιατί θα πρέπει να μπουν σε ένα λεωφορείο, να φτάσουν σε ένα ξενοδοχείο, να κάνουν ένα check-in σε ένα λόμπι ξενοδοχείου και συνεχεία ενδεχομένως να πάνε σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο ή στο δωμάτιό τους. Καταρχάς, αυτά τα 850 δεν είναι επειδή έτσι του κάπνισε του Χαρδαλιά ή του Γκίκα ή του Τσόδρα ή του οποιοδήποτε. Είναι με βάση κάποιους υπολογισμούς ότι αυτά τα
τα ερωτήματα μπορούν να ανιχνεύσουν το 80, το 90, το 100, το 95% των ανθρώπων που έχουν κίνδυνο να είναι άρρωστοι. Άρα λοιπόν δεν είναι αυθαίρετο, βεβαίως, έχει κάποια επιστημονική βάση. Αυτό από δημιουργεί αυτούς, μια βάση λοιπόν, θωράκισης, ας πούμε. Ακριβώς. Αυτό κάνει ένα σκρινάρισμα, ένα κόσκινο, να πάρει το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που πιθανά να είναι μολυσμένοι. Ξέρετε, δεν μπορεί να κάνεις το απόλυτο. Όμως κοιτάς να περιορίσεις τον κίνδυνο. Και όταν θα φτάσουν εδώ, αυτοί από τους 6, ας πούμε, που θα είναι σε μια εβδομάδα, τους 4 θα τους έχει πιάσει το σύστημα. Μάλιστα. Σε τέσσερις σειρές. Η πρώτη σειρά είναι λες τους ανθρώπους, είναι το κομμάτι του πολίτη. Έχουμε πει είναι τα αεροπλάνα, είναι το σύστημα υγείας, είναι το οι πολίτες. Όχι, είναι οι επιχειρήσεις. Υπάρχει και ένα τέταρτος παράγοντας που είναι ο πολίτης. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης, 4 πράγματα πρέπει να κάνει. Πρώτον, να αποκτήσει μια απόσταση. Να μην αφήσει κανένα να τον πλησιάσει απλώς το χέρι σας. Έτσι, αυτή είναι η απόσταση που χρειάζεται. Όπου πας πρέπει να έχεις αυτή την απόσταση από το διπλανό σου και είσαι ασφαλέστατος. Δεύτερον, όταν βρίσκεσαι σε χώρους συγκέντρωσης και μάλιστα στην περίοδο της αυτής, βάλε μια μασκούλα. Εάν βάλεις εσύ μια μασκούλα, βάλω κι εγώ μια μασκούλα, βάλεις κι ο άλλος μια μασκούλα, έχουμε πάρει το 95% της ασφάλειας. Και να ξέρουμε ότι άμα αυτό βάζουμε... Αυτό ισχύει και για τα νυχτερινά καταστήματα. Να ξέρουμε άμα βάζουμε μια μάσκα, ανοίγουμε το μαγαζί του γείτονα. Γιατί αν δεν βάλουμε και μάσκα, θα κλείσει το μαγαζί του γείτονα. Εγώ μπορεί να ξέρω, εγώ ξάμω εμένα και ξέρω εγώ τι κάνω, αλλά αν όλοι δεν βάλουν μάσκα, αυτός θα κλείσει, μετά θα κλείσει το δικό μου και μετά θα κλείσει και το άλλο από το lockdown. Άρα λοιπόν, εγώ τη φοράω όλη μέρα και όλη νύχτα στο νοσοκομείο. Δεν τη βγάζω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Μια φορά μου σκέψε και μπήκα στο σούπερ μάρκετ και μου έκανε παρατήρηση η κυρία που πουλάει τα τυριά. Λοιπόν, είχε δίκιο. Της είπα, συγγνώμη, έχει δίκιο. Σηκώθηκα, πήγα σπίτι μου και τη φόρεσα. Λοιπόν, όταν λοιπόν, το δεύτερο είναι οι μάσκες. Το τρίτο είναι η υγιεινή των χεριών. Έχω ξαναπεί σε εκπομπή ότι η υγιεινή των χεριών είναι τεράστιο όπλο κατά του κοροναϊού. Ξέρετε, όλο το παιχνίδι παίζεται στο ύψος της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Μονάδες εντατικής θεραπείας. Αν αυτό σταθεί, όλο το οικοδόμημα θα σταθεί. Ρωτάνε οι τηλεθεατές και νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά τους. Με δεδομένο ότι όλο αυτό το διάστημα ήμασταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Πάρα πολλές φορές μαζί και τηλεοπτικά τα λέγαμε και εκτός τηλεόρασης που μου λέγατε ότι δεν έχει κινητικότητα το νοσοκομείο. Μειώθηκαν τα τροχαία. Πολλοί ασθενείς για χρόνια προβλήματα δεν ερχόταν. Τώρα όμως έρχονται οι τουρίστες, είναι και οι ντόπιοι εδώ, είμαστε όλοι μαζί και ήδη τα τροχιά έχουν ξεκινήσει. Πόσο έτοιμο είναι το σύστημα υγείας της Κρήτης να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση που λέγεται COVID-19, αλλά και στα έκτακτα περιστατικά που μπορεί να είναι τροχαία? Έχουμε κάνει αλλεπάλληλες σκέψεις και πολλή δουλειά στο θέμα της ανάπτυξης καινούριων κρεβατιών. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι έχουν διπλασιαστεί σχεδόν τα κρεβάτια μονάδας εντατικής και ίσως πάμε και ακόμη παραπάνω σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Ότι ΒΟΑ, ο ευρωπαϊκός τύπος σήμερα, ότι η Ελλάδα την τελευταία στιγμή διαμορφώνει νέους κανόνες εισόδους. Άρα λοιπόν, το Υπουργείο, ο ΕΟΔΗ, όποιος φορέας είναι υπεύθυνος, γνώριζε εδώ και 1-2 μήνες ότι θα πρέπει να γίνονται random test αεροδρόμια και ορθώς γίνονται και ανακοινώνει το Σαββατοκύριακο τους κανόνες για το τι θα γίνουν για τις αφήξεις Τετάρτης. Το τηλέφωνο μου έχει σπάσει σήμερα να με ρωτάνε όλοι από το εξωτερικό τι γίνεται. Άρα λοιπόν επικοινωνιακά ήταν ένα τεράστιο ατόπιμα το οποίο έχει δημιουργήσει μια κακή εντύπωση την οποία δεν χρειαζόμαστε. Αυτό το μας διδάσκουν καθημερινά σε σεμινάρια και θα ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία την οποία είναι πάρα πολύ απλό να την εφαρμόσουμε και δεν σας κρύβω ότι εμείς που είμαστε κάτω από 50 πόρτες δεν θα ακολουθήσουμε όλοι μας, να ξέρετε, την νομοθεσία που λέει ότι δεν χρειαζόμαστε σύμβαση με κάποιον γιατρό, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη σε περίπτωση που δεν μπορέσει να παρέμβει άμεσα ο ΕΟΔΗ και το ΕΚΑΒ στην προκειμένη περίπτωση. Θα πρέπει να έχουμε μία σύμβαση με ιδιώτες γιατρούς, με τα ιατρικά κέντρα που ήδη η Ένωση Φιλοξένεια έχει έρθει σε επαφή σε όλες τις τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου, και με ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι θα υπογράψουν σύμβαση. Απλά και εκεί περιμένουμε κάποιες λεπτομέρειες.
Ο περιβάλλον χώρος του ξενοδοχείου θα πρέπει να είναι τέτοιος ο οποίος να επιτρέπει στους ανθρώπους που θα ζήσουν μέσα μία εβδομάδα ή δεν ξέρω πόσες μέρες να μπορούν τουλάχιστον, εφόσον θα είναι άρρωστοι όλοι που θα είναι εκεί μέσα, να μπορούν να κάνουν 5 βήματα έξω από το δωμάτιό τους χωρίς να βρεθούν στο κέντρο της Χερσονήσου. Ποιος θα παρακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος θα τους παρακολουθεί? Ο διευθυντής ξενοδοχείου του COVID, ο ιδιοκτήτης, το προσωπικό? Με ποιο τρόπο θα τον υποχρεώνει να παραμένει στο δωμάτιό του, κλειδώνοντας την πόρτα απ' έξω? Εκείνο που πρέπει να αναφέρω και εγώ ως δήμαρχος είναι ότι η επιλογή των ξενοδοχείων καραντίνας, ειδικά στο Δήμο Χερσονήσου και εντός του συνεκτικού οικιστικού ιστού του Λιμένα Χερσονήσου, είναι μια εντελώς άστοχη κίνηση. Τα ξενοδοχεία είναι μέσα στα στενά δρομάκια του Λιμένα Χερσονήσου. Αυτό δημιουργεί καταρχήν και θα δημιουργήσει μια πολύ άσχημη εικόνα. Οψέποτε χρειαστεί να εμφανιστούν ασθενοφόρα και να μεταφέρουν άτομα τα οποία νοσούν, θα δημιουργήσει μια πολύ άσχημη εικόνα. Και όπως ανέφερε και ο κύριος Σιφάκης, εντός του οικιστικού ιστού, τα ξενοδοχεία αυτά είναι πολύ δύσκολο να επιτηρηθούν, να αστυνομευτούν, αν θέλετε. Με αναμένες μηχανές προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και περιμένουμε και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, ειδικά το πρώτο 15ήμερο, το οποίο νομίζω θα καθορίσει και τη συνέχεια της τουριστικής σεζόν. Γιατί πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και ασφάλεια, έτσι ώστε ο πρώτος κόσμος που θα έρθει σε εμάς να γυρίσει ασφαλή σπίτι του, που θα είναι οι πρεσβευτές μας και όλοι αυτοί που θα μας διαφημίσουν για το μέλλον. Από Βρετανία παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα με την αλλαγή που έγινε σήμερα και θα ξεκινήσουν από τις 15 του μήνα, με αποτέλεσμα πολλοί πελάτες που είχαν κλείσει την τελευταία εβδομάδα τις last minute διακοπές τους να χρειάζεται να ξανααλλάξουν τις πτήσεις τους. Μια εικόνα 1000 λέξεις. Δυστυχώς πλήττει μας ο ιός. Περιμένουμε με την ίδια ανησυχία, έχουμε την ίδια ανησυχία και εμείς όπως έχουν και οι ξενοδόχοι, γιατί κάθε πελάτης δικός τους είναι και δικός μας. Η υπόθεση είναι όλοι ότι πρέπει να πάρουμε τα ατομικά μέτρα προστασίας. Τα είπε πολύ καλά ο καθηγητής, ο κύριος Γκίκας. Και αν παρθούν όλα αυτά τα μέτρα, πιστεύω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα αρχίσουμε και μια πορεία που θα είναι συνεχώς ανωτική προς όφελος των εργαζομένων και της χώρας μας. Οι εικόνες όπως που αντικρίζουμε αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι θυμίζουν περισσότερο φθινοπορεινούς ή και χειμερινούς μήνες. Mm-hmm. Κάποιοι το σχολίασαν ότι θα μπορούσαν να είναι μια καλή βραδιά του Ιανουαρίου, mm-hmm. του μήνα Ιανουαρίου, στην καρδιά του χειμώνα δηλαδή. Καμία σχέση με την καρδιά του καλοκαιριού, με το μήνα Ιούνιο που διανύαμε κάποτε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι οι εικόνες θα περιγράψουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Δήμο Χερσονήσου, σε έναν από τους πιο τουριστικούς δήμους ολόκληρης της Ελλάδας, όπως είπες και εσύ. Και οι εικόνες αυτές είναι αντιπροσωπευτικές για ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς δυστυχώς ακόμα δεν έχουν έρθει οι πρώτοι τουρίστες από το εξωτερικό. Ωστόσο, αναμένεται η επανακίνηση του τουρισμού από 1η Ιουλίου.